Σοκ και δέος, κυρίες και κύριοι, από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Μαγνησία, όπου από τα ξημερώματα έχουν ανοίξει οι ουρανοί, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάος. Μέχρι στιγμής έχουμε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο. Ολόκληρος ο Βόλος έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη, ενώ στο Πήλιο και άλλες περιοχές του νομού, ορμητικοί χήμαροι παρασένουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πάμε να δούμε τις τρομακτικές εικόνες και αμέσως μετά θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις, αλλά και την τελευταία πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη. Βιβλική καταστροφή στη Μαγνησία. 70χρονος κτηνοτρόφος καταπλακώθηκε από τείχο που κατέρευσε από την ισχυρή βροχόπτωση. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άτυχος άνδρας όταν πήγε να ταΐσει τα ζώα του. Ο ισχυρός άνεμος και η δυνατή βροχή έριξαν τείχο που τον καταπλάκωσε. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του οδηγού αυτού του οχήματος που παρασύρθηκε από ρέμα. Στο ρέμα της άλλης μεριάς, ένα αυτοκίνητο στραπακαρισμένο. Είναι το σημείο όπου οι πυροσβέστες και η αστυνομία εντόπισαν για έναν άλλον αγνοούμενο άντρα το αυτοκίνητό του. Βέβαια αναζητούν τον ίδιο, ο οποίος φαίνεται ότι επέβαινε σε αυτό. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν και ο γιος. Το παιδί κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ειδοποιήσει την πυροσβεστική. Αγνοούμενος παραμένει 34χρονος άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα με το αυτοκίνητό του. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές και από άνδρες της ΕΜΑΚ. Ζητάμε άμεση βοήθεια από τον Άι Γιάννη Πηλίου. Κάτοικοι στον Άι Γιάννη Πηλίου απευθύνουν έκκληση στις αρχές, βλέποντας τους χυμάρους να παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Υπάρχουν εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ. Δυστυχώς ο κόσμος πάει να σώσει τις περιουσίες του. Φοβόμαστε να μην φρενήσουμε θύματα, βοήθεια πουθενά και από κανέναν. Υπάρχουν ξενοδοχεία, έχουμε καταλύματα γεμάτα. Ο κόσμος θέλει να φύγει. Δεν αφήνουμε τους πελάτες μας να φύγουν για να σώσουν τις ζωές τους. Θα μπει το νερό μέσα στο χωριό, θα πνιγούμε. Το αυτοκίνητο παρασύρεται μέσα στη θάλασσα. Ήδη αυτοκίνητα έχουν μπει στη θάλασσα. Θα θρηνήσουμε νεκρούς. Όσοι άνθρωποι είναι ακόμη και στο ξενοδοχείο εκεί στον Αγιάννη, στο παράλληλο κομμάτι, θα πρέπει ασφαλείς να παραμείνουν σε υψηλότερους ορόφους, σε υπερκείμενους ορόφους, πάνω δηλαδή από το μηδέν, από το ισόγειο και από τον πρώτο όροφο. Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα αν παραμένουν εκεί. Ορμητικά νερά πνίγουν το κεντρικό πάρκινγκ της Μακρινίτσας. Βράχοι καταπλακώνουν τα αυτοκίνητα. Είμαστε λίγο πάνω από την Πορταριά. Επί της ουσίας ο δρόμος εδώ έχει κοπεί, καθώς δύο βράχια τον έχουν κλείσει λόγω κατολίσθησης πηγαίνοντας προς τον Άι Γιάννη. Κάτοικοι και τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι και χωρίς ρεύμα στα σπίτια τους ή στα ξενοδοχεία. Είναι μερικοί άνθρωποι που ζούσαν στα εξοχικά τους ή ήταν νοικιασμένοι. Ένα στην ανάληψη, ένα στο παπανερό, σε διάφορα. Να έχουν μια ψυχραιμία και εμείς θα κάνουμε το δυνατόν γρηγορότερα να πάμε να τους απεγκλωβίσουμε. Ακόμα και βαρέως τύπου οχήματα παρασύρονται. Μανία του νερού, βλέπετε ένα μηχάνημα έργου που παρασύρθηκε επί της ουσίας που έφυγε από τον δρόμο που ήταν μάλλον δίπλα. Έχει πέσει μέσα στον χήμαρο. Κολόνες ηλεκτροφωτισμού πέφτουν. Αυτοκίνητα αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή αφού οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Μία πεζογέφυρα παρασύρεται σαν καρυδότσουφλο από τον χήμαρο. Παναγία μου! Τα ορμητικά νερά από τον κραυσίδωνα διαβρώνουν το έδαφος. Η γη καταπίνει ολόκληρο λεωφορείο που βρισκόταν σταθμευμένο. Ορμητικοί χήμαροι πνίγουν τη Μιλίνα Πηλίου. Η περιοχή μετατρέπεται σε μια απέραντη λίμνη. Αυτοκίνητα και κάδοι παρασύρονται. Ένα γεφυράκι διαλύεται από τα ορμητικά νερά. Τόνοι λάσπης, βράχια και δέντρα καταπλακώνουν αυτοκίνητα στην Τζαγκαράδα. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι αντικρίζουν την καταστροφή. Επιχείρηση για την απομάκρυνση τουριστών από ενοικιαζόμενα δωμάτια στήθηκε νωρίτερα στο χώρο του Πηλίου. Εδώ που τα αυτοκίνητα έφτασαν μέχρι το ρέμα.
Πάμε στο Βόλο, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες είναι τρομακτικές. Πάμε λοιπόν να βρούμε τη Μαρία Βούσουλα, να μας δώσεις, Μαρία, την περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση απόκοσμη. Έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη όλος ο Βόλος. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Προφανώς και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, Σία, ότι εδώ υπάρχει δρόμος. Βλέπετε ότι τα πάντα έχουν πλημμυρίσει, έχουν καλυφθεί από νερό. Το αυτοκίνητο που σας δείχνει ο Γιάννης Κούβαρης έμεινε σταματημένο εκεί, γιατί ο οδηγός του το εγκατέλειψε όπως, προκειμένου να προλάβει και εκείνος να σωθεί. Τα νερά κατεβαίνουν με ορμή. Ακόμη και αυτή την ώρα βρέχει καταρακτοδός, δεν έχει σταματήσει λεπτό. Πριν από λίγο πέρασαν από εδώ 3 πυροσβεστικά. Το ένα από αυτά είχε μέσα και 3 παιδιά. Ρωτήσαμε τον πυροσβέστη, μας είπαν ότι πάνε να απεγκλωβίσουν κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κάτω. Από εδώ πέρασε και εξκαυτικό μηχάνημα πάνω στη δαγκάνα του. Μαρία, πού ήταν, από πού έρχονται, ήταν κάπου και πήγαν οι πυροσβέστες και τα πήραν, ξέρουμε. Δεν μας απάντησε ο πυροσβέστης, αλλά φανταζόμαστε ότι μέσα στο πυροσβεστικό 3 μικρά παιδιά που ήταν μπροστά και τα κρατούσε αγκαλιά, προφανώς από κάπου τα πήρε. Όμως την ερώτησή μας για το εάν είναι παιδιά τα οποία πήρε από κάποιο σημείο για να τα μεταφέρει σε ένα ασφαλέστερο, δεν μας απάντησαν. Μας είπαν μόνο ότι πηγαίνουν σε ένα άλλο περιστατικό. Νωρίτερα είδαμε και εξκαυτικό μηχάνημα που στη δαγκάνα του πάνω είχε 5 στρατιώτες. Προφανώς, επειδή υπήρχαν και οχήματα του στρατού σε αυτό το σημείο, τους πήρε για να τους πάει σε κάποιο άλλο σημείο, ενδεχομένως το απεγκλωβίσει. Ακούμε και κάποιες φωνές προς τα μέσα, Ασία, που είτε δίνουν ο ένας εντολές στον άλλο για το τι πρέπει να γίνει, είτε φωνάζουν για το πώς μπορούν να καθαρίσουν το νερό. Πάντως το νερό δεν φεύγει με τίποτα. Δεν μπορούν να το απομακρύνουν. Δεν μπορείς να διασχίσεις τους δρόμους. Είναι απροσπέλαστη. Αν δηλαδή πεις να πάω από εδώ μέχρι την επόμενη γωνία, δεν μπορείς να περάσεις. Το νερό φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη μέση δεν σου. Κοιτάξτε εδώ και από τα κολονάκια. Δεν φαίνεται. Πρέπει, βλέπω ότι ο κόσμος πλέον έχει συμμορφωθεί στην απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί. Είναι αδιανόητο να προσπαθήσει κανείς να διασχίσει τους δρόμους. Καταλαβαίνουμε, Μαρία, και από τα αυτοκίνητα. Σία, βλέπεις ένα αυτοκίνητο, με συγχωρείτε τώρα. Αυτό τώρα τι είναι? Στο πλάνο μέσα. Είναι ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε κάτω από το λιμάνι, προσπαθεί να έρθει προς τα εδώ. Δεν είχε φώτα, τώρα τα άναψα, αλλά βλέπετε το νερό. Έχει φτάσει μέχρι την πόρτα και σβήσαν πάλι τα φώτα δηλαδή, στο σημείο. Μπορεί να έμεινε κιόλας. Πάνω που λέγαμε ότι ο κόσμος έχει συμμορφωθεί και βλέπουμε τώρα ζωντανά αυτή την εικόνα. Αυτό τώρα είναι τρομερά επικίνδυνο. Αυτό που επιχειρεί αυτός ο άνθρωπος, που προφανώς και αυτός, όπως πάρα πολλοί άλλοι, θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους και είναι λογικό. Αλλά είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Από ό,τι βλέπουμε, έχει σταματήσει αυτό το όχημα. Μάλλον πρέπει να έμεινε λογικά, να έσβησε η μηχανή και να έχει μείνει σε αυτό το σημείο. Μόλις μιλούσαμε και έλεγε εσύ πόσο επικίνδυνο είναι να κυκλοφορούν στον δρόμο, να βλέπουμε ότι έχουν συμμορφωθεί. Ξεκίνησε το αυτοκίνητο, άναψε τα φώτα, έσβησαν, τα ξανάναψε και τώρα παραμένει σταματημένο σε αυτό το σημείο. Βλέπετε μέχρι που είναι το νερό. Έχουμε πει ότι υπάρχει απαγόρευση, δεν πρέπει να κυκλοφορούν τα οχήματα. Δεν είναι καλύτερη εικόνα. Αντιθέτως, όσο περνάει η ώρα γίνεται χειρότερη. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν από αυτά τα σημεία που είναι απροσπέλαστα. Ανοίγει πόρτα τώρα. Ανοίγει πόρτα. Βέβαια, από μέσα ο κύριος που βγαίνει φοράει γυλαίκο. Αν μπορώ από εδώ να διακρίνω, φωσφοριζέ. Οπότε προφανώς είναι κάποιος από ομάδα διάσωσης. Αν μπορώ να δω καλά, το άφησε είναι λίγο πιο κάτω. Προστασία, ήταν σταματημένο. Ναι, πολιτική προστασία, ναι. Θα το δούμε πάντως αυτό που σίγουρα ισχύει. Θα το δούμε αυτό, πάντως δεν μπόρεσε να φτάσει εδώ. Βλέπουμε και άλλους ανθρώπους από πίσω τώρα, προσπαθούν, σπρώχνουν αυτό και δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτό που ισχύει, αυτό που πρέπει να ισχύσει αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη εγρήγορση, να υπάρχει πάρα πολύ προσοχή από τον κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι πρωτοφανείς οι εικόνες, είναι τρομακτικές πραγματικά. Τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Είναι κινηματογραφικές αυτές οι εικόνες, Μαρία, απόκοσμες. Βλέπετε μέσα στο βάθος, Γιάννη, δεν είναι στην εικόνα μέσα με τον κύριο νερό. Με το φωσφοριζέ. Πέφτει το συνέχεια, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Προσπαθεί να περάσει απέναντι και έχει πέσει τουλάχιστον 3 φορές στην προσπάθειά του να περάσει στο απέναντι σημείο. Σας είπα ότι τα νερά αυτά δεν είναι νερά που λες κάτσε να περάσω από κάτω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει. Έχουν ξεκολλήσει δρόμοι, έχουν σπάσει κομμάτια του δρόμου. Έχουμε δει αυτοκίνητα να πέφτουν μέσα σε λακκούβες, ακόμα και λεωφορεία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να περνάει το δρόμο όταν είναι σκεπασμένο.
σκεπασμένος με νερό. Βρέχει καταρακτοδός. Κοιτάξτε και από εδώ, Γιάννη, για να δείξουμε. Έρχονται και άλλα. Σταματάνε από εκεί τα πυροσβεστικά. Βλέπουμε όμως ότι προσπαθούν να προσεγγίσουν. Δεν είναι εύκολο αυτό που επιχειρούν να κάνουν. Δεν ξέρεις από κάτω τι κρύβει ο δρόμος. Δεν είναι πρωί, δεν είναι ένας δρόμος καθαρός, να ξέρουμε τι έχει. Είναι ένας δρόμος που είναι καλυμμένος από νερό. Και δεν ξέρουμε τι παγίδες μπορεί να έχει. Είμαστε σίγουροι όμως ότι αυτές οι παγίδες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Βλέπουμε και άλλο όχημα που προσπαθεί να φτάσει στο σημείο. Για να δούμε πώς θα περάσει από εδώ. Αυτό που χάσετε να περνά, τουλάχιστον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του από έναν τοίχο που κατέρευσε. Και έχουμε άλλον έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει παρασυρθεί από ένα ρέμα. Είναι άγνωστη η τύχη του αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον 42χρονο που αναζητείται. Θεωρείται αγνοούμενος. Από ρέμα που φούσκωσε και έχει παρασυρθεί και γι' αυτό τον αναζητούν. Όμως εγώ παρατηρώ και αυτό το αυτοκίνητο που προσπαθεί να περάσει. Είδατε πώς ξεκίνησε με φόρα για να μην μείνει, όσο πάει κοντεύει να σβήσει η μηχανή. Και κοιτάξτε μέχρι που έφτασε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος ο οποίος σχεδιάζει και πρέπει να περάσει από εδώ. Σου, έχει παγώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα η εικόνα σου και δεν μπορούμε να το δούμε. Ακούμε όμως τις περιγραφές σου και δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε προσοχή, προσοχή. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Είναι πρωτοφανείς αυτές οι εικόνες, είναι πρωτοφανής η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Βόλος. Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα και κανείς δεν πρέπει να υπερεκτιμά τις δυνατότητές του. Συν του ότι πρέπει με την υπεύθυνη στάση μας και εμείς οι πολίτες να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη από την πυροσβεστική, από την πολιτική προστασία αυτή την ώρα. Σία, δεν ξέρω αν βλέπετε ακόμα την εικόνα. Τώρα βλέπουμε δύο παιδιά τώρα εδώ που προσπαθούν να περάσουν το δρόμο άκρη-άκρη με ασφάλεια από το πεζό. Λοιπόν, Μαρία, μισό λεπτό. Δώσε μας, επειδή έχει κολλήσει η εικόνα σου, λίγο χρόνο να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Και στο μεταξύ, εμείς κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Πήλιο, στην Πορταριά, στο άλλο πεδίο των καταστροφών, στο άλλο μέτωπο αυτής της Θεομηνίας, να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Είναι αδιανόητες οι εικόνες που καταγράφουμε από το πρωί σε όλο το Πήλιο, σε όλο το βουνό. Δεν μας ακούει ο Πάνος. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε. Να σας πω πάντως ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρχισε να βρέχει ξανά μετά από μια μικρή ανάπαυλα εδώ στο Πήλιο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο για το ανατολικό όσο και για το νότιο Πήλιο. Επί της ουσίας, γιατί σε πάρα πολλά σημεία έχουμε είτε κατολιστήσεις σαν αυτή που βλέπουμε πίσω μας, είτε σε άλλα σημεία έχουμε χυμάρους από το πουθενά, πρέπει να σας πω, εκεί όπου δεν μπορούν να αντιθασευτούν ούτε από τα μεγάλα τα μηχανήματα έργου τα οποία επιχειρούν. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην Μακρινίτσα, εκεί όπου έπεσαν επί της ουσίας πολλά αυτοκίνητα μέσα στη λάσπη στο πάρκινγκ της περιοχής, και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι και πάρα πολλοί αποκλεισμένοι κάτοικοι σε πολλά σημεία. Σε ένα από αυτά είναι ο Αηγιάννης της Ζαγοράς. Βέβαια υπάρχει σπίτι, για παράδειγμα, στο Χόρτο, το οποίο είναι διαλυμένο από την κακοκαιρία και μάλιστα πρόσφατα ανακαινισμένο. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν εξαφανιστεί, έχουν πέσει στη θάλασσα είτε σε χυμάρους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και επί της ουσίας το δείχνουν και τα στοιχεία που αφορούν τα χιλιοστά της βροχής. Στη Ζαγορά έπεσαν μέχρι τις 3 το μεσημέρι 645 χιλιοστά και εδώ που βρισκόμαστε 458 χιλιοστά. Είναι ίσως οι δύο περιοχές που δέχτηκαν το μεγαλύτερο όγκο της βροχής και των φαινομένων από νωρίς τα ξημερώματα σήμερα. Επειδή στα χωριά του Πηλίου δεν υπάρχουν κτίρια ψηλά, όπως ακούσαμε τους ανθρώπους πυροσβεστικής να συμβουλεύουν τον κόσμο όπου είναι. Δεν με ακούει πάλι. Δεν με ακούει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, σωστά. Πάνο, μας ακούς? Λοιπόν, είναι λόγω των καιρικών συνθήκων, των ακραίων καιρικών συνθήκων, κυρίες και κύριοι, που έχουμε και προβλήματα επικοινωνίας με τους συναδέλφους. Βλέπετε ότι τη μία μας ακούν, την άλλη δεν μας ακούνε, σπάει η εικόνα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.